Τα σωματεία των συνταξιούχων της Αρκαδίας καλούν όλους τους συνταξιούχους στον αγώνα που γίνεται για να μην περάσουν τα νέα μέτρα. Μέτρα που συρρυκνώνουν τις συντάξεις. Μέτρα τα οποία μειώνουν σημαντικά το εισόδημα πια των συνταξιούχων που τους φθάνουν πια στα όρια της εξαθλίωσης. Προσπαθούν με τερτύπια να παραπληροφορήσουν τον κόσμο ότι δήθεν η μειώση των συντάξεων θα είναι από 5 έως 15% χωρίς να αναφέρουν ότι πέρα από αυτές τις περικοπές ότι ήταν και αποδοχές τα δώρα που είναι 800 ευρώ κάθε χρόνο στον κάθε συνταξιούχο, ό,τι είχε απομείνει από τα παλιά δώρα. Δεν λένε κουβέντα ότι από τα 9 δισεκατομμύρια που είναι οι μειώσεις στα εισοδήματα και οι περικοπές στον προϋπολογισμό του 2009, το 4,5 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από τους συνταξιούχους. Αν αυτό η κυβέρνηση το θεωρεί δίκαιο, τότε θα πρέπει να θυμηθεί τις προεκλογικές της υποσχέσεις ότι μισθοί και συντάξεις δεν θα περικοπούν, ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν φτάσει πια στα όρια τους. Δεν ξεχνάμε ως συνταξιούχοι ότι με το κούρεμα λίστευσαν κυριολεκτικά τα ταμεία μας. 25 δισεκατομμύρια ευρώ που υπήρχαν στα αποθεματικά των ταμείων, ό,τι είχε απομείνει από το χρηματιστήριο και από τα δομημένα ομόλογα, ότι όλα αυτά χάθηκαν για τους συνταξιούχους. Και δεν ξεχνάμε το νόμο που ισχύει ότι τα ταμεία θα πληρώνουν συντάξεις σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τα τελευταία, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά ήδη έχουν δρομολογηθεί νέες μειώσεις. Καλούμε τους συνταξιούχους να σταματήσουμε να κοιτάμε αμέριμνοι αυτοί που καταστρέφουν το μέλλον μας και το μέλλον πολύ περισσότερο των παιδιών μας. Τους καλούμε όλοι να βγούμε στις πλατείες και στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους άνεργους και τους νέους, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα που προωθούνται και πολύ περισσότερο τα πιο επώδυνα ακόμα αυτά που θα ακολουθήσουν σε λίγο καιρό. Το γνωρίζουμε πια, πιστεύω όλοι, το γνωρίζουμε ότι η επόμενη δόση θα είναι επίσης η αιτία να έχουμε νέες μειώσεις στις συντάξεις. Αυτό το παιχνίδι παίζεται, αυτή η φάρσα παίζεται κυριολεκτικά από το 2010. Καλούμε όλους αύριο Τρίτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου μαζί με τους εργαζόμενους να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτά τα μέτρα και να στείλουμε ένα σαφή μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια.